Η Ελληνική Ανατροπή, ο νέος πολιτικός φορέας, φιλοδοξεί να εκφράσει το ριζοσπαστικό κοινωνικό κέντρο. Για το θέμα μίλησε στην τηλεόραση του Σέντερ ο πρόεδρος του φορέα Πάρης Κουρτζίδης. Διότι επικεντρωνόμαστε στον άνθρωπο. Δεν πιστεύουμε στον άξονα δεξιάς-αριστεράς. Δεν υπάρχει κανένας εξάλλου συνεπής πολιτικός φορέας να δηλώνει δεξιός ή αριστερός και να είναι αυτό που δηλώνει. Επομένως, με λίγα λόγια, σήμερα η ελληνική κοινωνία, θα έλεγα τα τελευταία χρόνια, έχει πολύ μεγάλη ανάγκη να αυτό που λες να το τηρείς, αυτό που δηλώνεις να είσαι. Εμείς λοιπόν λέμε ότι τα προβλήματα δεν έχουν ούτε χρώμα ούτε κόμμα. Δεν μπορεί να τα δει κάποιος από τη δεξιά ή από την αριστερή τους πλευρά. Οι λύσεις δεν μπορεί να είναι δεξιές ή αριστερές. Οι λύσεις πρέπει να είναι ρεαλιστικές, πρέπει να είναι κοινωνικά δίκαιες και πρέπει να επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας στον άνθρωπο, στην κοινωνία και φυσικά στην πατρίδα μας. Οι πολιτικές πλέον δεν είναι αριστερές, είναι, αν θέλετε να το δούμε, φιλελεύθερες, ακραία φιλελεύθερες. Είναι με έναν τρόπο που αδικούν τις κοινωνίες και βλέπετε τι γίνεται και στα περισσότερα κράτη. Όλες οι κοινωνίες ξεσηκώνονται. Το ότι εκφράζονται μέσα από κάποιες χαρακτηρισμένες δυνάμεις δεξιές ή και ακροδεξιές είναι πάλι κάποια ταμπελάκια που ένα σύστημα θέλει να τους βάζει. Εγώ θεωρώ ότι όποιος μιλάει αντισυστημικά πλέον, όποιος μιλάει ριζοσπαστικά, όποιος θέλει να φέρει ανατροπές, εξού και η ελληνική ανατροπή, αυτός έχει να κερδίσει. Και φυσικά δεν φτάνει μόνο να το λέει. Πρέπει να, όχι μόνο να θέλει, αλλά να μπορεί και να ξέρει πώς μπορεί να φέρει αυτές τις ανατροπές. Ωραία. Τι ανατροπή υπόσχεστε εσείς? Στη δημοσιογραφία έχω αποδείξει ότι δεν παίζω ποτέ συστημικά. Κατάφερα κι όμως να ανέρχομαι και όχι να μένω στο περιθώριο. Άρα λοιπόν έχω αποδείξει ότι ξέρω το πώς να είμαι στο κέντρο των εξελίξεων και να μπορούμε να επιβάλλουμε και αλλαγές. Ωραία. Πώς μπορείτε να επιτύχετε αυτή την ανατροπή των πραγμάτων? Δηλαδή στην πράξη. Εγώ σας λέω ότι... Στην πράξη πρέπει να επικεντρωθούμε καταρχάς σε συγκεκριμένους άξονες που θα πρέπει να ενισχύσουν τη δημοκρατία. Για παράδειγμα, δικαιοσύνη δεν έχουμε. Βλέπετε τη σύψη που έχει φτάσει. Δεν υπάρχει πλέον αστυνομία. Αυτές τις μέρες μονοπολεί την επικαιρότητα το γεγονός των βιασμών μιας 12χρονης. Είναι αφορμή να βγαίνουν και άλλοι βιασμοί ανήλικων παιδιών. Ανήλικων. Όλα αυτά είναι κάτω από μία κάλυψη των αστυνομικών αρχών. Εδώ καταγγέλθηκε βιασμός μέσα σε αστυνομικό τμήμα, κύριε Κουρτζίδη. Και αυτό είναι μία κατάληξη του τι γίνεται. Αλλά εγώ σας λέω κάτι χειρότερο για μένα. Γιατί ένα μεμονωμένο περιστατικό σε αστυνομικό τμήμα ασφαλώς είναι κάτι τραγικό. Τραγικό είναι. Είναι απίστευτο, έτσι. Δεν είναι απλό. Δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε σε έτσι. Σε αστυνομικό τμήμα αυτό. Αλλά είναι ένα μεμονωμένο γεγονός. Εγώ δεν θα έλεγα ότι σε κάθε αστυνομικό τμήμα γίνεται αυτό. Δυστυχώς όμως, σε κάθε τοπική κοινωνία και φυσικά και στο κέντρο των εξελίξεων, στην Αθήνα, στην Αττική, υπάρχουν όλα αυτά τα μασάζ, τα στούντιο, αυτά που δέχονται πλέον και ανήλικα παιδιά, τα οποία λειτουργούν, τα παίγνια, όλο αυτό που ονομάζουμε Greek Mafia, που φτάνει μέχρι και σε συμβόλαια θανάτου, αυτό που λέμε νύχτα, όλα αυτά είναι υπό τον έλεγχο της ελληνικής αστυνομίας.